μεταφράζω εγώ και να κάνει και νταντά το ΣΟΑ, ένα φορέα τουλάχιστον ισοϊψή τη ΟΜΑΕ. Έτσι. Ο σύνδεσμο στο οίκο αγώνα αυτοκινήτου είναι ο ΣΟΑΒΕ. Δεν μπορεί να είναι άλλο συνδικαλιστικό όργανο. Δεν υπάρχει άλλο συνδικαλιστικό όργανο οδηγών που θα μπορεί να σε κυνηγάει. Προσωπικά, WRC τον αναβάσεων έκανε ο κ. Καπετανάκη, δεν θα συμμετείχα ποτέ στον αγώνα του. Το λέω ρητά και το λέω σαν Κοσμόπουλο Γιώργο, όχι σαν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την όποια διοργάνωση του κ. Καπετανάκη και για την όποια ποιότητα των ανθρώπων που διοργανώνουν αυτόν τον αγώνα, δεν βασιστήκαμε σε φήμες, βασιστήκαμε σε στοιχεία συγκεκριμένα, βασιστήκαμε σε μια αλητήρια συμπεριφορά απέναντι στην Εθνική Επιτροπή Αγώνων. Η αδυναμία, η ολιγορία της όποιας αρχής του σπορ να καθαρίζει την πουγάδα από νωρίς, και αυτό που λέει ο λαός, επιτρέψτε μου, μην το παρεξηγήσετε, αυτά πρέπει να τα σκοτώνεις από μικρά. Την όποια εμπειρία μας μεταφέρονταν από τους ίδιους στην αρχή του σπορ μέσα στην Εθνική Επιτροπή Αγώνων, αποκαλούνται στον συγκεκριμένο διοργανωτή με τα χείριστα λόγια, τόσο για τις πράξεις του, όσο και για την ποιότητα που τον διακατήχε στον τρόπο που προσπαθούσε να διαπραγματευτεί να ξανακερδίσει έναν αγώνα που για κάποιους συγκεκριμένους λόγους εδώ και χρόνια δεν το δίνανε. Επιτρέψε μου, δεν μίλησα για σαμποτάζ. Μίλησα για πρόβλημα αντιπαράθεση μεταξύ του Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων και τη συγκεκριμένη λέση. Δεν μίλησα για σαμποτάζ. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιπαράθεση δεν είναι με τον κύριο Καπετανάκη. Μάλιστα. Είναι με την αρχή του σπορ. Ακριβώς. Που ανακυκλώνει συνέχεια του ίδιου και του ίδιου, ξέροντα ότι εγκληματούν, ξέροντα την ποιότητά του, ξέροντα ότι με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναπέσουν στα ίδια τοπήματα. Για να ακούσουμε λοιπόν. Είπατε λοιπόν ότι διότι θα μειωθούν οι οδηγοί των αγώνων και θα πάρουν τα χειροκροτήματα οι drifter. Και σας είπα. Είναι αναλυθές. Καλά, λέγετε εσείς τα δικά σας. Δεν σας διέκοψα, κύριε Κοσμόπουλε. Είναι αλητήριο. Όπως και όλα αυτά που καταλογίζετε στον κύριο Πλέσσα που δεν έχουν γίνει. Γιώργο, θα φτάσουμε. Πλαίσια. Εγώ θα μιλήσω με ονόματα πια. Είναι στα πλαίσια του μου. Θα μιλήσουμε με ονόματα τώρα πια, κύριε Κοσμόπουλε. Εσείς το επιλέξατε. Καταρχάς. Είναι η άποψή σας, κύριε Καπετανάκη. Καταρχάς. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μισό λεπτό. Μήπως ξέρετε, εάν την Κυριακή στον αγώνα στην Τρίπολη δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι περνάγανε σε όλα τα αυτοκίνητα και τους λέγανε να μην πάτε στην Αγύρα. Ένας εκπρόσωπός σας από το ΣΟΑ δυστυχώς εκθέτει το ΣΟΑ. Δεν εκθέτει κανέναν. Ο ΣΟΑ έχει την ιστορία που δεν μπορείτε καν να την αγγίξετε. Την οποία εγώ σέβομαι πάρα πολύ, κύριε Κοσμόπουλε. Να πλένετε το στόμα σας μέσα από την ΣΟΑ. Ο ΣΟΑ που είναι η φωνή των αγωνιζομένων που εσείς γράφετε ότι τον σέβεστε, θα πλένετε το στόμα σας με το σαπούνι. Καλά. Γιατί έχετε κάνει ένα σωρό εγκλήματα. Καλά, κύριε Κοσμόπουλε. Και δεν μιλάω για προσωπικές τυχομηθείες και για κατηνιές. Πάμε παραπέρα. Όσον αφορά την ΕΛΟΑΜ. Την ΕΛΟΑΜ, κύριε, δεν ήταν κανένας να με αποπέμψει. Αλλά εγώ και ο τότε υποψήφιος πρόεδρος της ΕΛΟΑΜ, κύριος Μανιατόπουλος, επειδή είδαμε μερικά πράγματα, είπαμε γεια σας. Και διελήφθη η ΕΛΟΑΜ. Τώρα την ξανασυναστηριάσατε και μετέχετε και ο ΣΟΑ. Ο ΣΟΑ μετέχει στην Ελλάδα. Ο ΣΟΑ μετέχει που γίνονται αγώνες. Θέλετε να πούμε και ονόματα. Άμα θέλετε, εγώ εδώ είμαι. Κύριε Κοσμόπουλε, είστε μικρό. 44 χρόνια είμαι στο άθλημα. Και εσύ είσαι πολύ μικρό για να μου πει οτιδήποτε. Και μην είσαι τόσο. Όλοι σου φταίνε. Η ΟΜΑΕ σου φταίει. Η ΕΘΕΑ σου πεθαίνει. Οι Λέσχε σου φταίνε. Καλέ ο Θεό. Μην το κάνουμε προσωπικό. Παρακαλώ. Μαριάκο, έχει ένα λεπτό ακόμα. Όσον αφορά ένα άλλο που λέτε ψέματα, είναι με αυτό το περιβόητο CD. Από έναν αγώνα της Ιταλίας που ήταν 5 ή 6 λεπτά. Γραπτά σας είπα, ακούστε μια φορά. Τα γραπτά σας είναι, κύριε Καπετανάκη. Ακούστε, εσείς τα λέτε αυτά. Για και υπογράφει από κάτω και σας κλεβάζει ο κύριος APR. Και σας απαντάω και σας είπα. Δεν βγαίνει τίποτα. Και σας είπα, επιλέξτε. Αυτό το βιντεάκι είναι καλό. Έχει ένα πανέμορφο τοπίο, έχει ένα ακόμα επίσης ωραίο πράγμα που μου άρεσε. Όλες τις μπαριέρες τις είδα επενδεδημένες. Κλείνουμε, Κυριάκο. Με αυτό. Εκείνο λέω όμως που δεν με γέμισε είναι ότι ενώ είδα πολλά ωραία πράγματα, είδα έναν μεγάλο τοίχο απροστάτευτο. Αυτούς λέω εδώ και 15 χρόνια τους προστατεύουμε.